Γεια σας φίλες, φίλοι του καναλιού, ακασάκηδες, ακασίτσες, καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου, στο κανάλι Ακάσταρο, εδώ στην ψαγμένη γωνιά του YouTube, όπου ασχολούμαστε με θέματα αστρολογίας, αριθμολογίας, ανάλυση ταρό και γενικότερα κάνουμε αρκετά ψαγμένα πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα. Θα βρεις λοιπόν ψαγμένα θέματα, σε διάλεξε μια κάρτα και βίντεο, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά ρηξίματα, θεματολογίες υπέροχες όπως επίσης τέσσερις βασιλιάδες, αστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές αναλύσεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπες, σκάλισε το κανάλι, βρες τα λοιπόν, θα δεις πάρα πολύ ωραία. Επίσης, να επενθυμίσω ότι υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, μπορεί να το googlaρεις, γράψε το δηλαδή στο Google, γράψε Akastaro. Γράψε Akastaro στο Google και τελείως, θα σε βγάλει αμέσως και εκεί μπορείς να βρεις στο site μου 5 δωρεάν υπηρεσίες, αλλά κυρίως αυτό το οποίο σας έχει ενθουσιάσει με πάρα πολλά hits είναι το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, είναι οι τρεις κάρτες δωρεάν, τρεις κάρτες, ρίξε τρεις κάρτες δωρεάν για το θέμα το οποίο σε απασχολεί. Βέβαια υπάρχει μία κάρτα για πολύ σύντομες απαντήσεις, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, chat με τον Ακάς και αυτό το νούμερο 1 πρωτότυπο, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μοναδικό online μαντίο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Πάρε λοιπόν απαντήσεις σοβαρές, δυνατές, στιβαρές από τη φιλοσοφία, από τα μυστήρια, των κρυστάλλων, της αριθμολογίας, της αριθμοσοφίας, των συμβολισμών, της αστρολογίας, των αριθμών, συμβολισμών και πολλά και πολλά άλλα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα λοιπόν και θα δείτε τώρα εδώ γιατί είναι ευγενική χορηγία του Magical Recipes Online, είναι ευγενική χορηγία αυτό που κάνουμε τώρα, μπορεί να το έχεις ξαναδεί, είναι διάλεξε ένα μάτι. Διάλεξε ένα μάτι λέγεται και σε αυτό το σημείο να πω όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe, κάντε εγγραφή, κάντε likes, μοιράστε το βίντεο, μιλήστε για αυτό το βίντεο, μιλήστε για αυτό το κανάλι, διαφημίστε το και να προχωρήσουμε τώρα να πούμε το εξής. Εδώ λοιπόν υπάρχουν όπως θα δείτε 7 μάτια, θα διαλέξω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά τα μάτια λοιπόν είναι τι κλικ κάνουν στον καθένα. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει το κάθε μάτι, τι σημαίνει πίσω από αυτό, ποιος είναι ο συμβολισμός, ποια είναι η προσωπικότητά σας, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα σας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και στη συνέχεια θα ρίξουμε και ταρό, θα κάνουμε ρουνικό σταυρό για το κάθε μάτι ξεχωριστά. Ρουνικός ο οποίος είναι πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός και ετοιμάζω και κάτι. Ρουνικός σταυρός λοιπόν που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και πάμε τώρα να δούμε εδώ. Ποιο μάτι είναι αυτό το οποίο σας ελκύει. Να σας τα φέρω πολύ πολύ γρήγορα από κοντά. Αυτό είναι το νούμερο 1. Αυτό είναι το νούμερο 2. Αυτό είναι το νούμερο 3. Αυτό είναι το νούμερο 4. Το νούμερο 5. Το νούμερο 6. Και τέλος το νούμερο 7. Λοιπόν, εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, τα βάζω εγώ εδώ πέρα και θα αρχίσω λοιπόν να εξηγώ τώρα ένα-ένα για το κάθε μάτι τι σημαίνει, γιατί έτσι θα το πάμε, θα τελειώσουμε με τα μάτια, τι μάτι επιλέγετε και στη συνέχεια θα επιλέγω μετά ένα-ένα το μάτι για να αρχίσουμε να κάνουμε με μεγάλη αρκάνα μόνο, ρουνικό σταυρό, μεγάλη αρκάνα μόνο, τι έχει μήνυμα να σας μεταδώσει το μάτι το οποίο επιλέξατε. Όσοι λοιπόν έχετε επιλέξει το πρώτο μάτι, που είναι αυτό εδώ πέρα, το νούμερο 1, είναι φωτιά. Δείτε το. Είναι το μάτι της φωτιάς. Είναι τα ένστικτά σου, τα οποία είναι ανοιχτά, είναι δυνατά, είναι ο ισχυρός ερωτισμός, είναι οι περιπέτειες της ζωής σου, θέλεις να, στη ζωή θέλεις να ζήσεις πάρα πολύ έντονα και γνωρίζεις επίσης και ποιες είναι μέσα η αλήθεια η δικιά σου και πού πραγματικά θες να πας στο μέλλον. Το γνωρίζεις, το ξέρεις. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη και φυσικά θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα στα οποία θα απελευθερώσεις το παρελθόν σου και φυσικά εδώ υπάρχει ένα σημείο κλειδί σου λέει αυτό το μάτι. Είναι η συγχώρεση. Για να πας πιο κάτω πρέπει να συγχωρέσεις. Αυτό έτσι είναι. Εδώ όμως επειδή έχουμε το στοιχείο της φωτιάς σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ δημιουργικός, δημιουργική. Θα πρέπει όμως να προσέξεις, μην πέσεις στην παγίδα από τέτοια φωτεινή φλόγα, λαμπερή φωτιά, γίνεις φλογίτσα και αρχίζεις και τεμπελιάζεις. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις σίγουρο ότι θα αφυπνίσεις όλο σου το εσωτερικό ένστικτο για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο
στη δεύτερη επιλογή, στο δεύτερο μάτι. Τρίγωνο και ένα μάτι μέσα. Ίσως το έχετε δει, είναι πολύ συνηθισμένο, είναι ένα πολύ αρχαίο σύμβολο. Εδώ υπάρχει το εξής, θα το πω, λέγεται ότι είναι τον Ιλουμινάτη. Το τους έχετε ακούσει. Βασικά, δεν είναι τον Ιλουμινάτη, γιατί είναι αρχαίο, πυραμιδικό, εσωτερικό και πυθαγόριο επίσης σύμβολο, διότι τα τρίγωνα στην πυθαγόρια αριθμολογία συμβολίζουν την ψυχή. Αυτό εδώ πέρα το ισοσκελές, γιατί είναι ισοσκελές, συμβολίζει την ανθρώπινη ψυχή. Δεν θα σας το αναλύσω περισσότερο για να σας μπερδέψω, είναι ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, και το μάτι μέσα είναι η ψυχή. Λοιπόν, πάμε όμως να το αναλύσουμε και να πούμε. Εδώ σημαίνει το βιβλίο των μυστικών. Ξέρεις πολλά πράγματα, έχεις πολλές πληροφορίες και τις έχεις μάθει πολλές φορές στη ζωή σου με τον δύσκολο τρόπο. Μπορεί να έχεις θυσιάσει πράγματα για να γίνεις αυτή ή αυτός που έχεις γίνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχεις χάσει, να έχεις βιώσει την απώλεια ή σε ανθρώπους ή σε αντικείμενα ή να σε έχουν κλέψει ή. Αλλά όμως εδώ δηλώνει ότι γίνεσαι σοφότερο, σοφότερη και πολύ πιο ισχυρή. Ίσως να μην το καταλαβαίνεις ή να μην το έχεις καταλάβει και να είσαι σε λανθάνουσα κατάσταση και να έχεις καταλάβει πόσο ισχυρός ή ισχυρή είσαι. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις ότι με αυτή τη σοφία που έχεις αποκτήσει μέσα από αυτό το βάθος του ταξιδιού που έχεις κάνει όλη αυτή τη ζωή, όλη σου αυτή την ιστορία που υπάρχει, μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Σου λέει εδώ πέρα, μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Ναι, μπορείς στόχοι όμως κάποια στιγμή να έχουν αλλάξει. Άλλους στόχους βάζουμε στα 20, ρε παιδιά, άλλους στόχους στα 30, άλλα στα 40, άλλα στα 50, στα 60, στα 70 και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή τη διαδρομή αλλάζεις και σκοπό. Αυτό το οποίο χρειάζεται να γνωρίζεις όμως είναι ότι είσαι σε μια πολύ δημιουργική φάση της ζωής σου και μπορεί ακόμα και τώρα να δημιουργήσεις πολύ δημιουργική φάση της ζωής σου και φυσικά να κάνεις πλάνα για τους στόχους σου. Μην αφήσεις τους στόχους σου. Μην αφήσεις να σου φύγει αυτό. Στο επόμενο είναι ένα πράσινο μάτι που είναι η δύναμη της φύσης. Είσαι μια ενέργεια πολύ ζωντανή και πάντα νιώθεις ένα κομμάτι αυτού του κόσμου, αυτή της φύσης γενικότερα. Ηρεμείς όταν βρίσκεσαι σε νερό, σε θάλασσα, σε βουνό, σε δέντρα, σε δάσος. Ηρεμεί πραγματικά η ψυχή σου. Και τώρα μπορείς να το καταλάβεις ακόμα περισσότερο. Είσαι συντονισμένος, συντονισμένη, να το πούμε έτσι, με τα πνεύματα της φύσης και να γνωρίσεις ότι κάθε μέρα μπορείς να πετύχεις, να μπεις σε αυτή την ενέργεια της φύσης και να πετύχεις θαύματα με τη βοήθεια της φύσης. Θα μου πεις, μα πώς. Τα θαύματα συμβαίνουν και να αλλάξεις τη ζωή τη δική σου και των αλωνών. Όταν ηρεμήσει το μυαλό σου στη θάλασσα, όταν εξαγνιστείς, όταν μιλήσεις στη θάλασσα, πεις τα προβλήματά σου, θα σου μιλήσει. Εννοείται, δεν θα σου μιλήσει η θάλασσα, αλλά θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου πολλά πράγματα και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Επίσης, είσαι από τους ανθρώπους όπου μπορούν και ελκύουν άλλους ανθρώπους για βοήθεια, όπου δηλαδή να βοηθήσουν εσένα, αλλά και εσύ να τους θεραπεύσεις και να τους βοηθήσεις. Έχεις μια πολύ όμορφη γλυκιά άβρα, η οποία ονομάζεται επίσης και οι πράσινες δυνάμεις της φύσης, γιατί υπάρχουν διάφορες άβρες, διάφορα χρώματα και μπορείς να γίνεις πραγματικά ένας φάρος αγάπης, ηρεμίας, ευτυχίας και να ξέρεις ότι μπορείς να επεκτείνεις όλες αυτές τις δυνατότητές σου. Μπες λοιπόν μέσα στη μαγεία της φύσης, γιατί όταν λέμε στη μαγεία της φύσης είναι να ασχοληθείς με κρυστάλλους, με βότανα, με αρωματοθεραπεία, με μπαχ, ανθοϊάματα κτλ. Στο επόμενο είναι το τέταρτο. Το τέταρτο μάτι λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερο και αυτό. Είναι λοιπόν ένα εθερικό πνεύμα, το μάτι του εθερικού πνεύματος. Πάντα προσπαθείς να καταλάβεις ποιο είναι το νόημα της ζωής, αλλά και τι συμβαίνει. Προσπαθείς να καταλάβεις τα βαθύτερα νοήματα της ζωής και το τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Αναρωτιέσαι πολλές φορές πώς πηγαίνει αυτή η ζωή και αν επέλεγες κάποιο άλλο μονοπάτι τι θα γινόταν. Πολλές φορές όμως είσαι πολύ αυστηρός, πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου και μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι το μάτι της τελειότητας, της τελειομανίας.
Θέλεις όλα να γίνονται στη λεπτομέρεια. Θέλεις όλα να γίνονται σχεδόν τέλεια και να τα παρακολουθείς όλα. Πολλές όμως φορές αυτό το μάτι δηλώνει και μία κρυστάλλινη ψυχή. Οι κρυστάλλινες ψυχές έχουν ιδιαίτερες ενέργειες στις οποίες μπορούν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους. Είστε κάτι σαν θεραπευτές-θεραπεύτριες. Όμως, αντίστοιχα, πολύ εύκολα μπορεί ενώ να βοηθήσεις τους άλλους ανθρώπους να νιώθεις ότι εσύ είσαι χαμένος ή χαμένη. Αυτό συμβαίνει διότι πάντα αναρωτιέσαι και πάντα ρωτάς πράγματα για τις επιλογές, τα κίνητρα, αλλά και με ποιο τρόπο έχεις πάρει τις αποφάσεις στις δικές σου στη ζωή. Πρέπει όμως να εμπιστεύεσαι περισσότερο τον εαυτό σου, γιατί είσαι μια πολύ ισχυρή κρυστάλλινη ψυχή. Βεβαίως, εννοείται ότι όλοι κάνουμε λάθη και εσύ έχεις κάνει λάθη, ναι, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά όμως, παρόλο που τα λάθη πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ επίπονα και πολύ δύσκολα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο διδάσκει και η ίδια η ζωή. Ότι στη ζωή κάνουμε και λάθη. Ναι. Αν ήσουν ατέλειος ή τέλεια, να ξέρεις ότι μπορεί και να μην γεννιώσουν εδώ σε αυτή τη ζωή. Να μην γεννιώσουν καν σε αυτή την ενσάρκωση. Ίσως σε άλλους κόσμους. Γι' αυτό λοιπόν μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου, να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, να εμπιστεύεσαι αυτά τα μήνυματα που σου έρχονται και να μην λυπάσαι για τυχόν λάθη τα οποία έχουν γίνει, διότι είπαμε, επαναλαμβάνω, είσαι κρυστάλλινη ψυχή. Το επόμενο, το πέμπτο. Μάλιστα, το πέμπτο λοιπόν είναι αυτό που ονομάζεται ένας ζωντανός γρίφος. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που δίνεις στους άλλους ανθρώπους και σου αρέσει να δίνεις στους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό μπορεί να θεωρηθείς και master. Όμως, πολλές φορές, παρόλο που γνωρίζεις, μπορεί και να κρύβεις πληροφορίες και να μην τις δίνεις όλες. Δεν έχει σημασία αν αυτό το κάνεις με κάποιο σκοπό ή όχι, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να δώσεις αξία γενικότερα στις προσωπικές σου δυνατότητες και να αφήσεις τους άλλους να σε γνωρίσουν καλύτερα, διότι κλειδώνεσαι συνήθως πίσω και κρατάς μια άμυνα ισχυρή. Βεβαίως, επιβραβεύεις τους ανθρώπους που είναι κοντά σου, αλλά από την άλλη όμως είσαι και λίγο απομονωμένος-απομονωμένη. Όσο περισσότερο αγαπάς κάποιον, τότε περισσότερο αφήνεις και εμπιστεύεσαι κάποιον να μάθει περισσότερα για σένα. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί διότι στην παλιά σου, μάλλον στη ζωή σου, την νεότερη, σε νεαρές ηλικίες προδόθηκες και βίωσες την απώλεια. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις χτίσει έναν τοίχο, έναν προστατευτικό τοίχο, ένα μαξιλάρι ας το πούμε, όπου δύσκολα κάποιος μπορεί να μπει, αλλά το κάνεις καθαρά για άμυνα και για να προστατεύσεις την καρδιά σου. Παρ' όλα αυτά όμως, να είσαι προσεκτικός ή προσεκτική, διότι δεν χρειάζεται να παίζεις γρίφους, δεν χρειάζεται να εμπλακείς με γρίφους της ζωής ή με γρίφους με άλλων ανθρώπων ή με τους δικούς σου ακόμα και να μπερδεύεσαι και να νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί για να σε προδώσουν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι, μπορείς όμως να τους αναγνωρίσεις. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Είναι η στιγμή, και σου λέω αυτό το μάτι, ότι έχεις πολύ μεγάλη θεραπευτική αξία και πολύ μεγάλη θεραπευτική δύναμη και μπορείς επίσης να είσαι το κλειδί που ξεκλειδώνει την ψυχή τη δική σου αλλά και την ψυχή άλλων ανθρώπων. Ωραία λοιπόν. Στο επόμενο είναι ο αριθμός 6. Είναι αυτό που επιλέγω κι εγώ. Ο αριθμός 6. Έντονος ισχυρός μαγνητισμός και είσαι ένα ένιγμα και μία πολύ μυστήρια προσωπικότητα. Έλα μου ντε, να μου πείτε, στο ακριβώς, για μένα ας πούμε. Η άβρα σου εκπέμπει πολύ μεγάλη σοφία, αλλά και μυστικά τα οποία γνωρίζει και δεν τα λέει όλα. Και το επιβεβαιώνω ότι όντως έτσι είναι τουλάχιστον για μένα. Πάντα όμως κεντρίζεις το ενδιαφέρον των ανθρώπων παρόλο που μπορεί να μην το καταλαβαίνεις και η ενέργειά σου είναι πολύ ισχυρή και έντονη. Έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή για να μάθεις να είσαι σίγουρος, σίγουρο για τον εαυτό σου, θα ανακαλύψεις πολλές αλήθειες στη ζωή σου και θα καταλάβεις ότι είσαι πολύ μοναδικός, πολύ μοναδική, διότι έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολλές ικανότητες και ταλέντα σε πολλαπλούς ρόλους και πολλαπλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς. Μαθαίνεις λοιπόν τις δυνατότητες σου, τις δυνάμεις σου και τότε αμέσως αντιλαμβάνεσαι ποιος πια είσαι πραγματικά.
Θα προσπαθήσεις να δεις και θα αντιληφθείς και για να μάθεις για φιλοσοφία, για προηγούμενες ζωές, για αριθμολογία, για τέτοια πράγματα. Και εκεί είναι το κλειδί όπου μπορείς να ξεκλειδώσεις όλες σου αυτές τις δυνατότητες και δυνάμεις. Χρειάζεται όμως να μάθεις το εξής. Είσαι και εσύ σε άμυνα. Διότι έχεις βιώσει και εσύ απώλεια και προδοσία, παρόλα αυτά όμως πρέπει να μάθεις να αφήνεις το παρελθόν και να πας να ολοκληρώσεις τα όνειρά σου no matter what που λένε οι Άγγλοι ή οι Αμερικανοί ή στα ελληνικά που σημαίνει ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να είναι. Μπορείς πραγματικά να έχεις ό,τι ονειρεύεσαι και ό,τι πραγματικά θέλεις. Το μόνο που απομένει είναι να το πιστέψεις. Ναι, είσαι πανίσχυρος, πανίσχυρη. Και πάμε τώρα και στην επόμενη καρτούλα μας, η οποία είναι αυτή εδώ, όμορφο μάτι, το 7ο, περίεργο, πεταλουδίσιο. Λοιπόν, και λέγεται εδώ πέρα η νυχτερινή αύρα. Γνωρίζεις πολλά πράγματα. Έχεις πολύ μεγάλη σοφία. Έχεις πολύ πληροφορία μέσα σου. Γιατί η ψυχή σου μπορεί και σκανάρει γύρω-γύρω-γύρω και καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Σου αρέσει να παρακολουθείς, να παρατηρείς τους γύρω σου και τότε να αντιδράς ανάλογα με την κατάσταση. Ξέρεις επίσης πώς να δημιουργείς μέσα στο μυαλό σου την πραγματικότητα και πώς επίσης μπορείς να διαχειριστείς τις σχέσεις με τους ανθρώπους και την επικοινωνία. Είσαι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Παρόλα αυτά όμως και εσύ φυλάς αρκετά πράγματα πίσω για τον εαυτό σου που δεν θες οι άλλοι να μάθουν. Είτε είναι πληροφορία είτε για σένα. Σου αρέσει όμως να δίνεις ευκαιρία και αίτια για να ανακαλύψεις περισσότερα για τον εαυτό σου και επίσης θεωρείς τον εαυτό σου σαν ένα ακριβό διαμάντι το οποίο πρέπει... Ένα διαμάντι λοιπόν το οποίο έχει πολλά να προσφέρει, πολλά να διδάξει και επίσης έχεις την ιδιαίτερη, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ, για astral projections, ταξίδια εκτός σώματος. Μπορείς να επισκεφθείς ιδιαίτερους κόσμους και από εκεί να ανακαλύψεις πάρα πολλά θαυματουργά πράγματα. Αλλά πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, έτσι, όχι με σωστό τρόπο και όχι με λανθασμένο. Έχεις πολλούς θησαυρούς μέσα σου και αυτός ο οποίος θα είναι ισχυρός, γενναίος και δυνατός, να το πούμε έτσι, να σε κατακτήσει, θα καταλάβει ότι μέσα σε αυτή την όμορφη γλυκιά νύχτα που περικλείς μέσα η ψυχή σου, τότε και εσύ, αλλά και εκείνος, θα μπορέσει να βρει αυτό που λέμε soulmates ή twin flames, δηλαδή οδηγούς, ώστε να ανακαλύψεις την αδελφή ψυχή σου ή τη δίδυμη φλόγα σου. Αυτές ήταν οι επεξηγήσεις. Τώρα, αυτό το οποίο θα κάνω είναι, θα τα μαζέψω για να ξεκινήσουμε, δύο, να τα βάλω στη σειρά, να ξεκινήσουμε ένα προς ένα την αναζήτησή μας, εντάξει. Πώς τα έχω βάλει, οπ, έκανα το λάθος, δεν πειράζει, με βλέπετε εδώ πέρα να τα διορθώνω. Δύο και τρία, ωραία. Το βάζουμε εδώ πέρα, έρχεται αυτό το μάτι. Να πάρω λοιπόν τις κάρτες μου όλες, είπαμε μόνο μεγάλη αρκάνα και να ξεκινήσουμε να κάνουμε λοιπόν, να σας κάνω λοιπόν το ρουνικό σταυρό. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ανακατεύουμε και θα σας πηγαίνω βήμα-βήμα, θα δείτε. Η πρώτη κάρτα είναι οι επιθυμίες, εσύ οι επιθυμίες σου. Εξαιρετικό. Η δεύτερη κάρτα είναι τυχόν εμπόδια για να ολοκληρώσεις αυτές τις επιθυμίες σου. Πολύ ωραία. Η τρίτη κάρτα είναι οι γνώμες των άλλων, οι εξωτερικοί παράγοντες. Και η επόμενη κάρτα, η τέταρτη κάρτα, είναι συμβουλή. Μάλιστα. Η φωτιά λοιπόν, η κόλαση εδώ με τη φωτιά. Και η επόμενη κάρτα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σας τα βάζω όλα εδώ πέρα για να δουλέψουμε. Έλατε να τα δούμε τώρα λοιπόν. Ας το βάλω αυτό εδώ πέρα. Η πρώτη κάρτα βγήκε το αστέρι. Έχεις καθοδήγηση, έχεις τύχη,
Σου λέει λοιπόν ότι οι επιθυμίες σου είναι αυτές οι οποίες μπορεί να αποκτήσεις μεγάλη γνώση, μεγάλη βαρύτητα, πολύ μεγάλη βοήθεια και να ανακαλύψεις απίστευτα πράγματα. Έχεις μεγάλη τύχη. Ποιο είναι το εμπόδιο? Το εμπόδιο είναι ο κόσμος. Είναι οι άλλοι. Είναι οι άνθρωποι και επίσης είναι και ο χρόνος. Και το άλλο που δεν αντιλαμβάνεσαι είναι τα μαθήματα. Τα μαθήματα που πρέπει να πάρεις αυτή τη ζωή για να αποκτήσεις τη δύναμη, την εσωτερική, τη φλόγα. Το επόμενο τώρα είναι ότι είναι οι γνώμες των αλωνών, το εξωτερικό περιβάλλον, και είναι ότι όλοι έχουν άποψη. Αυτό είναι που σε εκνευρίζει. Όλοι έχουν άποψη για σένα, για τα γεγονότα, για κάποια τα οποία ζεις. Και επίσης εδώ δείχνει και την τρέλα. Επειδή είπαμε εδώ είναι οι γνώμες των αλωνών, δείχνουν λοιπόν μια κατάσταση τρελίας, το πούμε. Στην οποία εσύ δεν το αντέχεις, δεν το θέλεις, εσύ είσαι ειλικρινής, είσαι έξω καρδιά που λένε. Δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να γίνεται. Η επόμενη κάρτα είναι η συμβουλή. Η συμβουλή λοιπόν εδώ πέρα τώρα έχει βγει πολύ περίεργο, είναι ο διάβολος. Ο διάβολος ξέρεις τι σημαίνει στο θετικό του. Ναι, υπάρχει και μια τέτοια αποτύπωση. Ο διάβολος στο θετικό σημαίνει δύναμη. Σημαίνει γνώσεις. Σημαίνει κρυφές γνώσεις. Σημαίνει απόκρυφες γνώσεις. Προσέξτε όμως τι εννοώ απόκρυφες. Δεν εννοώ αρνητικές και μαύρες γνώσεις. Μην πάτε σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό έχει βγει και ο Ιεροφάντης εδώ. Εννοούμε γνώσεις, ας πούμε, αστρολογίας, ταρό, αριθμολογίας, κρυστάλλων, αρωματοθεραπείας, μέσα από το φως δηλαδή. Ο διάβολος επίσης σημαίνει σου δίνει μεγάλη δύναμη και μεγάλη αντοχή ψυχής. Και βεβαίως, αυτό το οποίο σου λέει, να προσέξεις την καρμικότητα των γεγονότων όπου υπάρχουν στη ζωή σου και είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με ανθρώπους και με καταστάσεις. Να τα αναλύσεις δηλαδή, να τα βάλεις κάτω. Και το επόμενο που έρχεται σαν πέμπτη κάρτα, που είναι το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, είναι ο Ιεροφάντης. Όλη η αλήθεια έρχεται να λάμψει, αλλά περνάει μέσα από την καρδιά. Οτιδήποτε και αν είναι, περνάει μέσα από την αληθινή καρδιά και μέσα από το να έχεις πίστη, γιατί αυτό είναι το κλειδί, να έχεις πίστη και αγάπη για τα πράγματα τα οποία θα αλλάξουν. Και βέβαια και εδώ μιλάει για σοφία και γνώσεις. Εδώ όμως μιλάει για ανάποδες γνώσεις, γιατί εδώ είναι και ο Ποσειδώνας, και ο Ποσειδώνας είναι σκοτεινός. Στην αστρολογία είναι ο πλανήτης σκοτεινός. Και πολλές φορές, ναι, μεν όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, βλέπουμε τα ωραία, τα νερά, στην αρχή τα πράσινα, τα γαλάζια, το κρυστάλλινο νερό. Όσο πάμε πιο βαθιά, τόσο σκοτεινιάζει και δεν ξέρουμε τι υπάρχει από κάτω. Αυτή είναι η σκοτεινιά του κόσμου. Εδώ όμως είναι το φως. Και είναι το εσωτερικό δικό σου φως. Άρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι το κλειδί, είναι εσύ έχεις το κλειδί, να το δω, έχεις το κλειδί για να ανοίξεις και για να πετύχεις και να είσαι και κόντρα εναντίον του κόσμου και να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις εσύ. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν για το πρώτο μας μάτι. Ωραία, να το μαζέψουμε. Ας το βάλουμε λίγο εδώ στην άκρη, δεν πειράζει. Πάμε στο δεύτερο μάτι. Δεύτερο μάτι είναι αυτό εδώ πέρα και υπάρχουν αυτές εδώ πέρα οι κάρτες και αυτές με ένα τρίγωνο. Μισό. Εδώ. Μεγάλη αρκάνα λοιπόν. Τι έχει να μας πει το δεύτερο μάτι? Για να ανακατέψουμε. Το πρώτο λοιπόν που λέμε είναι το ίδιο, δηλαδή το μάτι και οι επιθυμίες. Ποιες είναι οι επιθυμίες και τα λοιπά. Διαβολάκος γίνει εδώ. Λοιπόν, θα το πούμε. Θα τα δούμε αυτά. Το δεύτερο δεν είναι και τόσο κακό γιατί είναι σε καλή θέση και θα σας το εξηγήσω. Το δεύτερο είναι τα εμπόδια. Είναι οι εραστές. Μία τελείως διαφορετική αποτύπωση. Γιατί αυτό μας κάνει 6 και αυτό μας κάνει 6. Εδώ είναι το 15-6, εδώ είναι το 6. Άλλη σχέση εδώ, άλλη σχέση εδώ. Το επόμενο είναι οι γνώμες των αλωνών και το εξωτερικό περιβάλλον. Μάλιστα, πολύ σημαντική κάρτα. Το επόμενο είναι το τέταρτο. Οι ενέργειες, οι συμβουλές, τι σας συμβουλεύουν τα χαρτιά. Και να βάλω και άλλη μία εδώ. Το πέμπτο είναι η τελική αποτίμηση. Ο κόσμος. Πάρα πολύ όμορφο. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Λοιπόν, νούμερο 1. Το νούμερο 1 είπαμε είναι ο διάβολος. Εδώ, όσον αφορά για εσάς οι επιθυμίες σας, μάλλον είναι οι επιθυμίες και οι πειρασμοί που πολλές φορές θέλετε να πετύχετε και να κάνετε, είναι η εσωτερική ένταση, σας δημιουργεί μια πολύ ένταση αυτό. Βεβαίως εννοείται είναι καρμικά μαθήματα, καρμικές καταστάσεις, δέσμοι δηλαδή, προσέξτε μην γίνετε δέσμοι των επιθυμιών σας, δέσμοι σε αυτά τα οποία θέλετε εσείς να πετύχετε και να κάνετε γενικότερα στη ζωή σας. Λοιπόν, και εννοείται ότι εδώ υπάρχουν και φυσικά μυστικά τα οποία εύκολα δεν τα εξωτερικεύετε. Προσοχή εδώ όμως.
Αλλά οκ, οι επιθυμίες είναι και οι πειρασμοί. Έχετε περάσει ως από πειρασμούς. Διάφορους πειρασμούς. Από την άλλη όμως είναι τα εμπόδια. Και τα εμπόδια είναι η αγάπη. Είναι δυσκολεύεστε λόγω ότι είστε και ένα βιβλίο που είπαμε μυστικό, είστε μια ψυχή λίγο μυστήρια και οι άνθρωποι δεν σας καταλαβαίνουν εύκολα και δεν σπαταλάνε και αρκετό χρόνο. Δεν θα δώσουν πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί έτσι γίνεται για εσάς, για να σας καταλάβουν ακόμα καλύτερα αυτό που είστε. Και αυτό που λέει εδώ πέρα σαν εμπόδιο είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας. Έχετε θεματάκι εκεί. Και μπορώ να πω ότι αυτό είναι σωστό, διότι εδώ έρχεται να σας έρθει στις σκέψεις ή στον εξωτερικό παράγοντα ο ερημίτης. Είστε μια μοναχική πολλές φορές ψυχή. Αναζητάτε τη μοναχικότητα, αναζητάτε την προστασία σας και αυτό μπερδεύει τους άλλους ανθρώπους στο τι πραγματικά θέλετε, ενώ η ψυχή σας είναι πολύ άγνη, είναι πολύ καθαρή, πολύ όμορφη. Και εδώ τυραννιέστε με τις επιθυμίες, δηλαδή να γνωρίσω έναν άντρα, μια γυναίκα, αυτό, να φλερτάρουμε, να προχωρήσει το θέμα κτλ. Κτλ. Και έρχεται λίγο σε κόντρα όλο αυτό το πράγμα και φυσικά είναι και οι γνώμες των αλωνών, οι οποίες οι γνώμες των αλωνών σας κάνουν να απομονώνεστε. Αυτό που έρχεται και σας σταυρώνει που λένε αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα είναι ότι οι ενέργειες γενικότερα είναι πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Αυτό σημαίνει. Εδώ γίνεται ο ήρωας, πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Μην κάθεσαι και σκέφτεσαι πάρα πολύ, πήγαινε, προχώρα, κάνε, πάρε επιλογές, κάνε πράγματα. Προχώρα λοιπόν με δύναμη. Και το συγκλονιστικό είναι η πέμπτη κάρτα, η οποία πέμπτη κάρτα έρχεται εδώ πέρα να μας πει τώρα ότι είναι ο τροχός της τύχης. Ο τροχός της τύχης δηλώνει πολύ όμορφα πράγματα. Δηλώνει ότι μπορείτε να αλλάξετε την καρμικότητα, να αλλάξετε την τύχη σας. Ναι, η ζωή είναι καμιά φορά ζάρια, καμιά φορά θέλει τύχη, καμιά φορά υπάρχουν σπήρες εδώ πέρα, κύκλοι που γίνονται, κύκλοι κλείνουν, ανοίγουν, κάνουν. Εδώ υπάρχει ταρό, λέγεται ρότα, ατόρ, όπως θέλετε. Λοιπόν, τώρα επίσης είναι τα μυστικά σύμβολα και η μυστική κωδική του ταρό. Τι όμως σημαίνει εδώ? Τύχη. Μπορεί να γίνει στην τύχη. Μπορεί να αλλάξει την τύχη σας. Είναι στο χέρι σας και αυτό είναι επίσης και το τελικό αποτέλεσμα του ουρανικού σταυρού και σας λέει λοιπόν αυτό που επιλέξατε μπορείς να τα αλλάξεις όλα πραγματικά στη ζωή σου. Ωραία. Να το μαζέψουμε. Ωραία. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο. Τρίτο ματάκι. Εδώ. Το τρίτο ματάκι με αυτές εδώ πέρα με τον πανέμορφο συμβολέο πράσινο-πράσινο, έτσι. Πράσινο-πρασινάκι. Πάμε να δούμε. Το πρώτο λοιπόν που έχω εγώ να σας πω είναι, μάλιστα, επιθυμίες είναι η ημέρα της κρίσης. Να αλλάξουν τα πράγματα θέλετε. Επιτέλους να ξυπνήσει ο κόσμος, εσείς, να αλλάξει η κοινωνία, να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ποια είναι τα εμπόδια? Τα εμπόδια είναι ο ήλιος. Οκ, δεν είναι και τόσο κακό αυτό. Είναι οι αλήθειες που περιμένετε να βγουν. Το τρίτο είναι η γνώμη στον άλλον εξωτερικό περιβάλλον. Είναι ο πύργος. Έχετε ενέβρασης. Θέλετε λοιπόν, οι άλλοι έρχονται για να σας γκρεμίσουν ή νιώθετε ότι έρχονται να αλλάξουν, μάλλον είναι οι καταστροφείς, είναι αυτοί που κάνουν bullying, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πολέμοι, ας το πούμε. Αυτό που σας σταυρώνει στο τέταρτο και οι συμβουλές γενικότερα είναι το αστέρι, συγκλονιστικό, πολύ όμορφη κάρτα και η μεσαία κάρτα η οποία έρχεται εδώ είναι η αυτοκράτηρα. Πόσο πιο μέσα όσον αφορά για το θέμα της φύσης, διότι η αυτοκράτηρα έχει να κάνει με τη φύση. Λοιπόν, για να τα δούμε λιγάκι. Οι επιθυμίες σας είναι επιτέλους οι άνθρωποι να καταλάβουν τι γίνεται, να πάρουν κάποιες αποφάσεις και εσείς θέλετε να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Να τελειώνει που λέτε το θέμα. Άντε να το τελειώνουμε, άντε να γίνει, άντε να προχωρήσει. Περιμένετε όμως κάτι συγκλονιστικό να σκάσει στη ζωή σας για να μπορέσετε να αφυπνιστείτε και εσείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ζητάτε κάτι μοναδικό, ζητάτε κάτι μαγικό, ζητάτε κάτι το ιδιαίτερο να γίνει. Το εμπόδιο είναι ο ήλιος. Ο ήλιος είναι η αισιοδοξία. Πολλές φορές νιώθετε ότι δεν έχετε αρκετή αισιοδοξία ή οι άνθρωποι εκεί έξω δεν σας δίνουν την απαιτούμενη αισιοδοξία. Έχει βγει σε αρνητική θέση, παρόλα αυτά όμως ο ήλιος, στα ταρό, ακόμα και σε αρνητική θέση να βγει, δεν χάνει τη δύναμή του.
Δεν είναι 100% αισιόδοξο, ωραία, είναι ένα 60-70% αισιόδοξο. Παρ' όλα αυτά το ποσοστό πάλι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρείτε τις αλήθειες, λέει εδώ όμως. Βρείτε τις αλήθειες, ξαναζήστε και φέρτε ροή μέσα σας, φέρτε ζέστη, φέρτε ομορφιά. Τώρα, τι σας εκνευρίζει, ποιο είναι το εμπόδιό σας? Οι απειλές των άλλων ανθρώπων, ο τρόπος που συμπεριφέρονται, η πολεμική τους, τα νεύρα τους, η συμπεριφορά τους, η άσχημη συμπεριφορά τους, οι καταστροφές τους. Αυτό είναι που σας στιβαράει και σας εκνευρίζει. Άνθρωποι που καταστρέφουν το περιβάλλον, έτσι. Άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα κτλ. Κτλ. Είναι όμως αυτό το οποίο δεν σας κάθεται καθόλου μα καθόλου καλά. Εδώ είναι και η γνώμη των αλλωνών εξωτερικοί παράγοντες. Και βέβαια, ένα άλλο είναι ότι δεν θέλετε να σας λένε οι άλλοι για αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, έχετε έναν φίλο, μια φίλη, τον αγαπάτε, την αγαπάτε πολύ. Είναι όμως μέσα στη μύρλα που λένε, είναι μέσα δηλαδή στη μαυρίλα. Και εκείνο και τ' άλλο, δεν το αντέχετε, δεν το μπορείτε, δεν θέλετε. Το επόμενο, οι ενέργειες και οι συμβουλές είναι το αστέρι. Μια πανέμορφη κάρτα δηλώνει και εδώ τη φύση. Επίσης το αστέρι δηλώνει και το χαμένο παράδεισο, την Εδέμ. Μάλλον τον παράδεισο της Εδέμ. Λοιπόν, τι έχεις να κάνεις? Βρες τον παράδεισό σου, βάλε στη ζωή σου πηξίδα, μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου, λέει εδώ. Μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου και να είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Έλα, πόσο ξεκάθαρο. Και το επόμενο πανέμορφο, μια πανέμορφη κάρτα, είναι η Αυτοκράτηρα. Είναι η ίδια η φύση. Είναι αυτό εδώ πέρα που είπαμε. Είσαι της φύσης. Συγγνώμη, όχι αυτό. Ναι, η Αυτοκράτηρα, ναι, σωστά. Μπερδεύτηκα. Εδώ είναι η φύση, η οποία αναγεννάται και σημαίνει και εσύ ότι μπορείς να γεννήσεις πράγματα, νέα πράγματα, όμορφες ιδέες, αισιοδοξία. Τόσα και τόσα όμορφα και ωραία πράγματα μπορείς να φέρεις στη ζωή σου και να πετύχεις κιόλας, έτσι. Όχι μόνο να είναι, δηλαδή, μόνο έτσι θεωρητικά. Μπορείς να κάνεις πολλά όμορφα πράγματα. Πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για τον εαυτό σου. Μπορείς να θεραπεύσεις, να θεραπευτείς. Έχει νερά εδώ. Το νερό συνδέεται και με το υποσυνείδητο και με τη διαίσθηση, αλλά και με το healing, δηλαδή και με τη θεραπεία. Πόσο όμορφο και συγκλονιστικό. Η θεραπεία στη ζωή μας. Ωραία. Το μαζεύω. Ωραία λοιπόν. Να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πού είναι το τέταρτο ματάκι. Τέταρτο ματάκι. Εδώ λοιπόν το τέταρτο ματάκι με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες. Τέταρτο μάτι λοιπόν, το εθερικό πνεύμα όπως είπαμε. Ψάχνεις για βαθύτερα νοήματα και εδώ τώρα πάμε. Τι επιθυμίες σου. Μεγάλη αίρια. Πολύ όμορφο. Οι επιθυμίες σου, και είπαμε εδώ πέρα ότι είσαι πνεύμα, και τι βγήκε εδώ πέρα, είναι να μάθεις όλα εκείνα τα μυστικά, να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει από κάτω, τι γίνεται. Τα εμπόδια σου είναι μια Αυτοκράτηρα. Τι γίνεται με τις γυναίκες, τις δυνατές γυναίκες, υπάρχουν δυνατές γυναίκες που έρχονται και σε εμποδίζουν και δεν μπορείς να πετύχεις τα σχέδιά σου. Σελήνη εδώ, σελήνη και εδώ υπάρχει. Σε τρελαίνει λίγο η σελήνη όταν βρίσκεσαι σε φάσεις νέας σελήνης, πανσελήνου σε αυτό το διάστημα, και καρμικό βέβαια με νότιο και βόρειο δεσμό, κάπου όλο αυτό μήπως σε ζορίζει, να το δούμε λίγο αστρολογικά. Το επόμενο που θα επιλέξουμε είναι οι γνώμες των αλωνών. Πύργος και εδώ. Σου πάνε τα νεύρα οι άλλοι. Δεν τους αντέχεις. Μα δεν τους αντέχεις. Το τέταρτο που είναι η συμβουλή, καλά απίστευτο. Διαλέγω τα ίδια χαρτιά με το προηγούμενο, έτσι, σχεδόν. Εδώ έχει βγει το άρμα. Να πάρεις αποφάσεις δηλαδή. Και η πέμπτη κάρτα που δείχνει ένα τελικό αποτέλεσμα είναι το. Εντάξει, παιδιά δεν το κάνω. Επειδή είναι ο τροχός της τύχης. Το προηγούμενο με αυτή εδώ πέρα το ρίξιμο είναι σχεδόν το ίδιο. Με μικρές, πολύ μικρές διαφορές. Για να τα δούμε. Η μεγάλη αίρια λοιπόν έρχεται και σου μιλάει για τη γυναικεία διέστηση, για τη διέστηση, για τα μυστικά, φάση σελήνης, νέα σελήνης κυρίως, πολλές αλλαγές, συντονίσουμε αυτή την ενέργεια, κάτι σημαντικό έχει να σου πει, γιατί εκεί οι επιθυμίες σου μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρες και όχι σκοτεινές. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις ένα εμπόδιο και ένα ισχυρό εμπόδιο, έτσι. Και το ισχυρό εμπόδιο είναι αυτή εδώ πέρα η γυναικεία φύση, που και αυτή είναι με τη νέα σελήνη. Μπορεί να είναι μια αντίζηλος. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία είναι λίγο και απέναντι σε σένα. Αν είσαι γυναίκα, μια άλλη γυναίκα. Εδώ είναι δύο διαφορετικές γυναίκες, έτσι.
Αυτή είναι τολμηρή, αυτή όμως είναι συνετή. Αυτή δεν διστάζει, νιώθει πολύ άνετα ακόμα και να είναι εντελώς γυμνή, γιατί είναι ένας συμβολισμός εδώ πέρα. Αυτή όμως εδώ πέρα όχι. Θέλει να ξέρει, να είναι, ρε παιδί μου, κοινό, να είναι αποδεκτή γενικότερα και δεν συμφωνεί με αυτήν εδώ πέρα. Υπάρχουν εκ διαμέτρου διαφορετικές αντιλήψεις. Πρόσεχε όμως, γυναίκα. Ισχυρή γυναίκα είναι στο εμπόδιο σου για να πετύχεις τα όνειρά σου. Και βεβαίως εδώ που είπαμε, έχει να κάνει πάντα με τις επιλογές. Και εδώ τι σημαίνει, εδώ είναι και αυτό που λέμε η τελειότητα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι τελειότητα. Δηλαδή, πώς είναι ντυμένη, το φορεματάκι της, εδώ τα λουλουδάκια, αυτό είναι καθισμένη. Όλα είναι στην εντέλεια, είναι το τέλειο που λέμε, έτσι. Και δεν θέλει να κάνει λάθη. Η αυτοκράτηρα όμως δεν την ενδιαφέρει να κάνει λάθη. Αυτοκράτηρα σου λέει, εγώ έφτασα, έγινε αυτοκράτηρα γιατί έκανα λάθη. Αυτή είναι η διαφορά τους δηλαδή. Οκ, okay. Το παίρνεις το μήνυμα και προσέχεις. Πάμε όμως τώρα, οι γνώμες των αλλωνών και οι εξωτερικές απαιτήσεις και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο είναι ότι εσύ πολλές φορές νιώθεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο διαλύεται, έχει ήδη διαλυθεί και δεν θέλεις αρνητικούς ανθρώπους. Δεν αντέχεις την τοξικότητα των ανθρώπων, δεν αντέχεις ανθρώπους οι οποίοι κλαίγονται και λένε τι χάσαμε, τι κάναμε, τι χάσαμε, τι κάναμε και μένουν εκεί και δεν προχωράνε. Και επίσης να γνωρίζεις ότι η ζωή είναι κύκλος και τα πράγματα όταν είναι σαθρά καταστρέφονται, όπως και να το κάνουμε, νόμος. Λίγο σε εκνευρίζει αυτό. Μάλλον όχι λίγο, αρκετά, διότι εδώ είναι και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο νιώθεις ότι πολλές φορές σε ένα διαλυμένο περιβάλλον. Πώς εγώ να εξελιχθώ? Μα δεν είναι έτσι. Διότι έρχεται εδώ πέρα η τέταρτη κάρτα, που είναι οι συμβουλές και οι ενέργειες, και σου λέει εδώ πρέπει να το πάρεις πάνω σου. Πρέπει να γίνεις αυτός αυτή η οποία θα ανέβει στο άρμα και θα πάρει αποφάσεις. Και θα οδηγήσει το άρμα και θα γίνει ο ήρωας της υπόθεσης. Θα γίνει αυτός που γνωρίζει, που έχει αισιοδοξία, που έχει δύναμη, ξέρει που πηγαίνει. Ξέρει που πηγαίνει και τι έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει πώς λέγεται αυτό, ηλιολούλουδο λέγεται αυτό, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, στο οποίο με αυτό προχωράει. Ευαισθησία και δύναμη. Είναι συνδυασμός δηλαδή εδώ πέρα αγνότητας και δύναμης. Είναι η απάντηση σε αυτήν εδώ πέρα. Γιατί και εδώ έχουμε δύο κεριά, ένα άσπρο, ένα μαύρο, και εδώ έχουμε ένα άλογο, λευκό και μαύρο. Και τι σημαίνει? Η δύναμη της επιλογής. Έχω δύναμη να επιλέξω, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, και να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Και βεβαίως, στην τελική έκβαση είναι το τελικό αποτέλεσμα, αυτό το μάτι, τι άλλο θα σου δίνει από τον τροχό της τύχης. Στη ζωή, ναι, τα πράγματα πάνε πάνω, τα πράγματα πάνε κάτω. Υπάρχει όμως, υπάρχει συγχρόνως και κρύο και χιόνι, υπάρχει και ζέστη. Υπάρχουν και οι τέσσερις εποχές του χρόνου, διότι αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε, θα νιώσουμε και το κρύο, θα νιώσουμε και τη ζέστη, θα νιώσουμε όλα αυτά και σαν συνέστημα. Αλλάζουν όμως. Το επιτρέπεις εσύ? Θέλεις να αλλάξει η ζωή σου? Θέλεις να γυρίσεις τον τροχό? Σε σένα είναι. Το μάτι αυτό σου λέει μπορείς. Ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Ωραία λοιπόν, να το μαζέψουμε και αυτό το ματάκι. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο ματάκι μας που είναι το 5. Όπα, και αυτό εδώ πέρα. Καλά, θα βάζω εδώ, δεν πειράζει. Επόμενο ματάκι λοιπόν. Νούμερο 5 ματάκι. Και τι έχει να μας πει? Για να δούμε. Μεγάλη αρκάνα, ρουνικός σταυρός. Ωραία. Ρουνικός σταυρός λοιπόν. Αυτό το μάτι λοιπόν σημαίνει ότι είμαι ένας ζωντανός γρίφος, έτσι, για να τα θυμόμαστε και λιγάκι. Και πάμε να δούμε. Εσύ και οι επιθυμίες σου, και είναι ο ήλιος. Τα θες όλα εσύ. Όλα στο φως, όλα να καούνε, δηλαδή με την καλή την έννοια, όλα στο φως να γίνει, να έρθουν αισιοδοξία, χαρά στη ζωή, ομορφιά, και βέβαια και ποιος δεν θα το ήθελε. Το δεύτερο είναι τα εμπόδια. Ποιος εμποδίζει να φτάσεις εκεί? Και είναι, μάλιστα, είναι η τελική μέρα της κρίσης. Κάτι ιδιαίτερο και καρμικό. Εδώ έχουμε νύχτα, εδώ έχουμε μέρα. Είναι δύο πολύ αντίθετες φάσεις, διότι και μέσα σου νιώθεις έτσι αντίθετα καμιά φορά. Νιώθεις και την αισιοδοξία συγχρόνως, αλλά και την απεσιοδοξία. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό από το εξωτερικό περιβάλλον το οποίο σε εμποδίζει? Ένας αυτοκράτορας, αρσενικό στοιχείο, και μπορεί να έχει και θέμα εξουσίας εδώ πέρα. Άνθρωποι εξουσίας, άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και ορίζουν πράγματα. Εδώ λοιπόν, στο από κάτω, στο τέταρτο, είναι οι ενέργειες, είναι η αγάπη.
με αγάπη θα προχωρήσει τη ζωή σου. Και η επόμενη κάρτα που σταυρώνει, το τελικό, είναι το αστέρι. Πολύ όμορφη κάρτα. Λοιπόν, για να τα δούμε λιγάκι εδώ. Είπαμε εδώ ότι έχουμε, τι έχουμε, τον ήλιο, αισιοδοξία, αλήθειες, ομορφιά, οικογένεια, πολύ καλή ενέργεια, γλυκιά ενέργεια, η οποία θέλεις εσύ να τη βγάλεις. Δεν σε αφήνει όμως αυτό εδώ πέρα, είναι ένα καρμικό κομμάτι και είναι μέσα το εσωτερικό, γιατί όταν παρατηρείς έχει τη σελήνη, αυτές είναι οι φάσεις της σελήνης. Δεν μπορείς, είναι η τελική μέρα της κρίσεως που λένε, δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Πολλές φορές ο χαρακτήρας σου είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα. Είναι το που λέμε το puzzle, ο γρίφος. Μέρα με τη νύχτα. Τι σκέφτεται τώρα, τι αισθάνεται τώρα, τι γίνεται. Είναι και το εμπόδιο σου. Εδώ σημαίνει πάρε μια τελική απόφαση και εξωτερικεύσου λίγο περισσότερο. Ναι, θα γνωρίσεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν σου κάνουν κλικ. Και εδώ πέρα υπάρχουν ένας αυτοκράτορας και είναι αυτοί που στιβαράνε, αυτοί που έχουν δύναμη, εξουσία, τίτλο. Έχουν αυτοί που λένε το σύστημα της εξουσίας, αυτοί που κρατάνε τα ηνία. Αυτοί είναι. Ο αυτοκράτορας είναι ισχυρός. Ναι, υπάρχουν ισχυροί άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τους θεωρείς και εμπόδιο για τη δική σου, την ψυχολογική ή ψυχική εξέλιξη ή να σου έχουν κάνει ενδεχομένως και κακό. Αλλά με τόσα όμορφα χαρτιά που έχεις, προχωράς, διότι εδώ, τι σε σταυρώνει κάτω, ποια είναι η συμβουλή, εραστές. Μπορείς να βρεις τον έρωτα, την αγάπη, την αληθινή αγάπη. Μπορείς να το βρεις. Αν μπορείς να το βρεις, ναι, μπορείς να το βρεις. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο παραπάνω σε αυτό το πράγμα, διότι είναι και αληθινό, μόνο με την αγάπη. Αγαπάς τον εαυτό σου. Αγαπάς λοιπόν και τους, και έχεις και την ευκαιρία να αγαπήσεις και τους ανθρώπους και να προχωρήσεις. Και τι συγκλονιστικό σου έρχεται τώρα. Το συγκλονιστικό είναι το τελικό αποτέλεσμα που είναι το αστέρι. Μία από τις πιο τυχερές κάρτες. Αν παρατηρήσετε, βγαίνει το αστέρι σχεδόν συνέχεια. Γιατί ζούμε στην εποχή του υδροχώου. Να το πω έτσι, έχουμε πολλές επιρροές. Έχουμε μπει στο προθάλαμο του υδροχώου και ήδη κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του. Και το μήνυμα που περνάει για όλους εσάς μέσα από αυτή την ενέργεια είναι ρε παιδιά. Βρείτε το δρόμο σας επιτέλους, βρείτε τη διαδρομή σας. Θα μου πείτε, μα χάθηκα, μα μπερδεύτηκα, μα έκανα, μα ναι, μα φοβάμαι, μα έχω ανασφάλειες. Ναι, οκ, okay, εντάξει, σου λέει, εντάξει, έγινε όλα σωστά, αλλά βρες το φως σου, προχώρα, έχεις δύναμη, έχεις τόση πνευματική δύναμη, τόση πνευματική ενέργεια και κάθεσαι και κολλάς, ας πούμε, προχώρα σου λέει. Πολύ ισχυρό, πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο και βέβαια μπορεί να ξεπεράσει και αυτό εδώ πέρα το εμπόδιο που κάπου αισθάνεσαι έτσι περίεργα και άσχημα. Προχωράμε λοιπόν. Στο επόμενο. Στην επόμενη καρτούλα και αυτή που επέλεξα και εγώ. Έκτη κάρτα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν και η έκτη κάρτα έρχεται εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το βάλω εδώ. Μεγάλη αρκάνα. Έκτη κάρτα. Συγγνώμη, έκτο κλειδάκι. Το οποίο το έκτο κλειδάκι λοιπόν. Κλειδί, μάλλον κάποιο κλειδί ψάχνουμε εδώ πέρα. Βέβαια. Λοιπόν, είναι η ψυχή αυτή, είναι το μάτι που είναι πολύ μαγνητικό, είναι μαγικό, είναι το μαγικό μάτι, στο οποίο έχει και μυστήριο, κρύβει και μυστήριο, αλλά και σοφία και δύναμη και πολύ μαγνητισμό, αλλά και πολύ δύναμη μέσα του. Πάμε λοιπόν, ποιες είναι οι επιθυμίες σου. Και οι επιθυμίες είναι, ok, έχει βγει το άρμα. Μάλιστα, αρχηγόπουλο σε βλέπω. Ποια είναι τα εμπόδια τώρα. Τα εμπόδια είναι, οι εραστές. Τι λες, μπα, οι εραστές. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Θα το εξηγήσουμε. Οι εραστές σημαίνει, το εμπόδιο εδώ, ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, είμαστε ανεξάρτητοι και λίγο μοναχικοί, μπορεί να δημιουργήσει αρκετούς τριγμούς όσον αφορά στο κομμάτι των σχέσεων και είναι δύσκολο να σε καταλάβουν οι άνθρωποι. Ποιο είναι αυτό που έρχεται πάνω, είναι αυτό λοιπόν που έρχεται σαν εξωτερικό περιβάλλον, είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη και οι γνώμες των αλλωνών, αυτό που λένε είναι να είσαι δίκαιος και να κρατάς ισορροπίες και φυσικά είναι το κάρμα εδώ και να προσέχεις τις αποφάσεις που παίρνεις πάντα να τις ζυγίζεις και να μην αδικείς. Μην αδικείς λέει εδώ πέρα. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο το μυστικό. Καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Θα αφήσεις το κάρμα να αποφασίσει μόνο του. Ωραία.
Το τέταρτο λοιπόν. Το τέταρτο είναι ο ερημίτης. Έρχεται εδώ πέρα να πει ότι είσαι μία ψυχή πολύ ιδιαίτερη, ψάχνεις γενικότερα, μαθαίνεις πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά θέλεις και λίγο και τη μοναχικότητά σου. Αυτές είναι οι συμβουλές. Θέλεις δηλαδή λίγο και μόνος. Και βγαίνει αυτό εδώ πέρα γενικά, διότι έτσι γεμίζεις και τις μπαταρίες. Διότι επειδή έχεις πολύ έντονη ενέργεια, πολύ ισχυρή ενέργεια, και όσο αυτή βελτιώνεται, τόσο έρχονται άνθρωποι δίπλα σου οι οποίοι, ξέρεις, σε τραβάνε προς τα κάτω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι νόμος αυτό. Και εδώ η κάρτα η κεντρική είναι. Είπαμε για δύναμη, δεν είπαμε για δύναμη. Έρχεται εδώ πέρα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό και να μας πει ότι έχεις πολύ εσωτερική δύναμη και τίποτα δεν μπορεί να σε διασπάσει από το σκοπό σου. Οπότε έχουμε και λέμε μια μικρή έτσι εισαγωγή, μάλλον μια μικρή περίληψη. Τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, εδώ έχουμε, έχουμε το άρμα. Το άρμα σημαίνει παίρνω αποφάσεις, προχωράω, οι επιθυμίες μου είναι να έχω στη ζωή τη δυνατότητα να παίρνω τις αποφάσεις ξεκάθαρα. Να μην έχω εμπόδια, να μπορώ να ξέρω πού πορεύομαι και να έχω επιλογές στη ζωή μου. Δηλαδή, ναι, να επιλέξω αυτό ή να επιλέξω εκεί. Δεν θέλω 500 επιλογές, θέλω ή να πάω εδώ ή να πάω εκεί. Πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το δεύτερο είναι λόγω της μοναχικότητας και λόγω της ισχυρής ενέργειας κτλ. Και μπορεί να χρειάζεσαι και λίγο χρόνο και μόνος. Μόνη σου λίγο να γεμίσεις τις μπαταρίες, μπορεί αυτό να δημιουργήσει κάποιους λίγους τριγμούς και προβλήματα όσον αφορά στο θέμα των σχέσεων, γιατί έχουν βγει ιεραστές. Επίσης σημαίνει ότι είσαι και πολύ επιλεκτικός, πολύ επιλεκτικός, πολύ επιλεκτική, πολύ προσεκτική στον ποιον πια θα αποφασίσεις να μπει στη ζωή σου. Δεν αφήνεις τον καθένα να μπει. Γιατί είσαι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα όπου θέλει να αποφασίζει με ποιότητα. Εδώ σημαίνει και ποιότητα. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως είναι και λίγο δύσκολο. Και βέβαια εννοείται ότι στην ζωή σου έχεις πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις τελικά με ποιον πια θέλεις να είσαι. Θέματα δικαιοσύνης, κάρμα, αίτιο αιτιατό, πολύ ισχυρό το κάρμα. Όποιος ανεβαίνει, ξέρετε, όποιος ανεβαίνει ενεργειακά, μπορεί λίγο, αυτό μην φανταστείτε, σπυρί που λένε, να επηρεάζει θετικά το κάρμα του. Και το κάρμα μετά να το ανταμείβει. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Σας το λέω εκ πείρας. Λοιπόν, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό από μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται, α, ωραία, γύρισα το διακόπτη και γίνανε. Κάνεις πράγματα, κάνεις θεραπείες, αλλά εμπιστεύσου, λέει εδώ πέρα το κάρμα, εμπιστεύσου τη δικαιοσύνη και προσοχή, λέει εδώ, μην κάνεις καμία κοτσάνα, διότι έρχεται μετά κατά κέφαλα, κατά κούτελα. Δηλαδή, κάποιος άλλος, δηλαδή, κάνω εγώ μια παρανομία. Κάποιος άλλος, κάνοντας ακριβώς την ίδια παρανομία, μπορεί να την γλιτώσει, να μην τιμωρηθεί. Ή να την γλιτώσει πολύ ελαφρά και αν το κάνω εγώ να τιμωρηθώ πολύ αυστηρά. Τι να κάνω, έτσι είναι. Όμως είσαι μια ψυχή πολύ σοφή, με πολύ δύναμη, πολύ αναλυτικό μυαλό, πάρα πολλές πληροφορίες, πολύ σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία, έχεις περπατήσει σε δρόμους που οι άλλοι ίσως και να μην έχουν περπατήσει ποτέ και γνωρίζουν και όλα αυτά σε κάνουν απίστευτα δυνατό και δυνατή. Μεγάλη δύναμη, μεγάλη αισιοδοξία. Πολύ καρμικό και αυτοκαρμικό, έτσι, δηλαδή εδώ αυτό το ρίξιμο είναι πολύ καρμικό. Ο υπότης, το άρμα είναι καρμικό, γιατί έχει τον αριθμό 7. Αυτό είναι καρμικό, είναι ο αριθμός 9, είναι πολύ καρμικό στην αριθμολογία, έχει και τον μπαστούνι που και αυτό είναι καρμικό, έχει και το αστέρι εδώ που είναι και αυτό καρμικό. Οι εραστές είναι καρά καρμικό, έτσι, ελκύουμε ανθρώπους καρμικούς. Και στο εμπόδιο εδώ, να το ξέρετε, φίλους, φίλες, εραστές, συνεργάτες, όλοι είναι καρμικές συναντήσεις και δυστυχώς, καλός ή κακός, θα σας προδώσουν. Γιατί είναι το μάθημά σας. Επίσης εδώ, καρακαρμικό και αυτό εδώ πέρα, και επίσης και αυτό εδώ πέρα είναι και το 8, καρακαρμικό. Άρα, το μάτι νούμερο 6 είναι γεμάτο από καρμικούς νόμους, πνευματικούς νόμους. Μελετήστε τους. Εγώ θα σας έλεγα μελετήστε τους. Έχω κάνει και πολλά βιντεάκια που εξηγώ για τους καρμικούς νόμους, τους 9 νόμους του κάρμα. Δείτε για αστρολογία, για αδελφές ψυχές, δημιουργίες φλόγες. Σας έχω κάνει και ένα άλλο βιντεάκι με αναλύσεις πώς βγαίνουν. Δείτε τα όλα αυτά, μελετήστε τα. Θα σας κάνουν πολύ καλό, θα σας βοηθήσουν. Okay, λοιπόν. Και τώρα τι κάνουμε. Και τώρα φυσικά θα πάμε στο τελευταίο μας
για μισό λεπτό. Να το μαζέψουμε στο τελευταίο 7ο με αυτή εδώ πέρα την καρτούλα κομματάκι μας. 7ο μάτι. Το 7ο μάτι είναι η σοφία της νύχτας, ας το πούμε. Είναι το μάτι της νύχτας. Ένα ιδιαίτερο μάτι με πάρα πολύ εσωτερική δύναμη. Ξεκινάμε και λέμε. Ποιες είναι οι επιδημίες σου, λοιπόν? Και βγαίνει ο κόσμος, βεβαίως. Θα πάρεις μαθήματα, καρμικά μαθήματα. Θα βγεις, θα κάνεις, θα μάθεις, θα ανακατευθείς με κόσμο, αλλά έχεις να μάθεις πολλά πράγματα. Και χρειάζεται και χρόνος. Το εμπόδιο σου είναι ένας πύργος. Βρε αυτόν τον πύργο τι γίνεται. Ένας πύργος εδώ. Ο πύργος σημαίνει αναγκαστικά καταστροφή. Αναγκαστικά θα βιώσεις απώλειες, εγκατάλειψη, προδοσίες, γκρέμισμα, δυσκολίες, ό,τι και αν αφορά αυτό. Δεν είναι κακία. Είναι διότι έτσι είναι η προσωπικότητά σου και το ελκύει. Το τρίτο κομμάτι είναι οι γνώμες των άλλων και εξωτερικοί παράγοντες. Λοιπόν, η μεγάλη ιέρεια. Πήγα σε μάγισσες, πήγα σε χαρτορίχτρες, λέει εδώ πέρα αυτή η κάρτα, έτσι. Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω. Ψάχνεις λοιπόν να βρεις αλήθειες, αλλά πρόσεξε ποιες σου λένε υποτίθεται την αλήθεια. Γιατί εδώ πέρα πολλές φορές είναι και αυτές τα medium, οι αναλύσεις, τα ρο και τα λοιπά. Κάποιοι ή κάποιες, εσύ θα αποφασίσεις ποιοι και ποιες, σου λένε ψέματα ή σε χρησιμοποιούν. Το αφήνω. Και επίσης σου κρύβουν και πράγματα, δεν σου λένε όλη την αλήθεια. Το από κάτω το τέταρτο είναι η σελήνη. Περίεργο χαρτί. Δεν είναι και από τα καλύτερα χαρτιά, αλλά σε εκφράζει απολύτως, διότι είπαμε έχει να κάνει με τη νύχτα εδώ πέρα. Και έχουμε σελήνη εδώ, νύχτα εδώ, νύχτα στάσου, νύχτα στάσου μια στιγμή. Και βεβαίως αυτό που λένε εδώ πέρα γενικότερα σαν τελικό αποτέλεσμα είναι ο κρεμασμένος. Για να τα δούμε λιγάκι ρε παιδί, γιατί είναι λίγο εδώ μπερδεμένο. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό το οποίο εσύ η επιθυμία σου είναι να πετύχεις πολλά πράγματα στον κόσμο, έτσι θέλεις, έχεις επιθυμίες πάρα πολλές. Γιατί εδώ είναι τα τέσσερα μαθήματα, είναι ο κύκλος, είναι οι επιθυμίες, είναι η μάθηση, είναι η δύναμη, είναι η πρωτοπορία, είναι η οικονομική ασφάλεια, είναι η εσωτερική δύναμη και η αισιοδοξία. Τα θες όλα αυτά να τα πετύχεις και να προχωρήσεις τη ζωή σου. Και πολλές φορές πιάνεις τον εαυτό σου και λες: αχ, να είχα εκείνο, αχ, να είχα τ' άλλο, αχ, κτλ. Το εμπόδιο σου για να τα πετύχεις είναι ότι ξέρεις κάτι, πολλές φορές να καταλάβεις ότι μπορεί να βρεθείς σε καταστάσεις οι οποίες είναι σκοτεινές. Γιατί και εδώ έχει σκοτάδι. Είναι σκοτεινές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας γκρεμίζουν και εμάς και μας παίρνουν στο λαιμό τους. Ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Θέλει μεγάλη προσοχή να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, να ξέρεις ότι τα πράγματα αλλάζουν, αλλά να προσέχεις πάρα πολύ ποιες σου δίνουν συμβουλές, κυρίως γυναίκες. Δεν σου λένε όλη την αλήθεια, σου κρύβουν πράγματα. Και γι' αυτό έχεις γκρεμιστεί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εδώ η μεγάλη αίρεια είναι οι γνώμες των αλλωνών, είναι τα εξωτερικά θέματα. Σου αρέσει να σου λένε, δηλαδή τα ταρό, αστρολογία, αριθμολογία, πράγματα σου λένε κτλ. Ή οι φίλοι σου να σε προσεγγίζουν με μια πιο βαθύτητα στα προβλήματά σου. Αλλά πρόσεξε το ποιες κυρίως γυναίκες κάνεις εσύ με παρέα, στο πούμε, και ζητάς συμβουλές. Διότι η νύχτα, αυτό το μάτι είναι και πονηρό. Είπαμε, είναι και πονηρό μάτι. Και πολλές φορές ελκύουμε αυτό το πράγμα. Από κάτω τώρα, αυτό που έχει βγει σαν η συμβουλή, οι ενέργειες, είναι η σελήνη και σου λέει εδώ ότι ξέρεις κάτι. Πρέπει να ξεπεράσεις αρκετά πράγματα. Ανασφάλειες, ίσως φόβους, να αντιληφθείς την ψυχή σου που θέλει να πάει. Γιατί αν παρατηρήσετε εδώ, εδώ είναι μια φιγούρα που πηγαίνει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και το πέπλο της σελήνης τον σκεπάζει ή την σκεπάζει αυτή τη φιγούρα. Διότι τα πράγματα πολλές φορές στο σκοτάδι είναι περίεργα. Το σκοτάδι χρειάζεται για να ξεκουραζόμαστε, χρειάζεται για να κοιμόμαστε, αλλά στο σκοτάδι υπάρχουν και περίεργα πράγματα, έτσι. Και μιλάμε για αρνητικές ενέργειες. Προσέξτε το πάρα πολύ εσείς, του 7ου, και δεν είναι τυχαίο που είναι και το 7ο μάτι, που είναι και πολύ πνευματικό, διότι μπορεί να μπλέξετε με πράγματα περίεργα. Εγώ σας το λέω. Παρόλα αυτά όμως, από την άλλη δηλώνει. Πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ μεγάλη διέστηση, δηλώνει επίσης ψυχικά αποθέματα και δύναμη και η ψυχή σας είναι αυτή η οποία θα σας
δώσει μία δύναμη να προχωρήσετε και αυτό μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα που είναι ο κρεμασμένος. Ποσειδώνας εδώ και εδώ έχουμε πράγματα με πολύ μεγάλη διέστηση, πολύ μεγάλη φιλοσοφία, πνευματικότητα αυτά, αλλά τι σας λέει εδώ πέρα ο κρεμασμένος, χρειάζονται και θυσίες στη ζωή. Πρέπει για να καταφέρετε αυτό το οποίο θέλετε εσείς και μάλιστα ο αριθμός 7 αυτό δηλώνει και πολλές φορές, σημαίνει προσπάθεια. Για να τα καταφέρετε πρέπει να προσπαθήσετε και να αποκτήσετε και σοβαρές γνώσεις. Να καταλάβετε πώς λειτουργούν κάπως τα πράγματα. Αλλά, επειδή εδώ είναι και ο κρεμασμένος και είναι από τις πιο περίεργες κάρτες, σημαίνει ότι θα πετύχετε εφόσον μάθετε. Ξεκάθαρο. Θα θυσιάσετε το χρόνο σας, θα θυσιάσετε ενέργεια, θα θυσιάσετε πράγματα, αλλά όταν μάθετε, τότε θα μπορέσετε εσείς να φτάσετε να βρείτε τη δίδυμη φλόγα ή την αδελφή ψυχή, την δίδυμη φλόγα ή την αδελφή ψυχή. Γιατί θα περάσετε μέσα από τις πύλες. Και δύσκολες πύλες. Και ο πύργος είναι δυσκολάκος και αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, έλα κάνε την εγγραφή σου. Όλοι εσείς οι υπόλοιποι, κάντε τα like σας, κάντε τα comments, μοιράστε το όπου θέλετε το βίντεο, μιλήστε παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Να είστε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα και θα είμαστε πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούριο και μοναδικό, όπως εξάλλου κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.